την ίδρυση της ΕΠΣ Καρδίτσας. 50 χρόνια προσφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο που αποτελεί τον πνεύμα των τοπικών κοινωνιών. Ας δούμε τι έγραφε εκείνο το πρώτο πρακτικό. Διαβάζω το πρώτο πρακτικό σε μία γλώσσα. Όπως το γράψαν τότε. Τα αρχικά πρέπει να θυμόμαστε το εφημερίδες. Πρακτικό ιδρύσεων, πρώτο πρακτικό γενική συνέλευση και διοικητικού συμβουλίου 1968. Πρώτη πράξη γενική συνέλευση. Πρακτικό ιδρύσεων σωματείου. Εν Καρδίτη σήμερα την 5η του μηνός Ιουλίου του έτους 1968, οι κάτοχοι που γεγραμμένοι Έλληνες πολίτες, έχοντας τα υπό του νόμου 281 κάτοχος 1914, όπως αυτός τροποποιείται από το άρθρο 51, περί αναδιοργανώσεως του εξωσχολικού αθλητισμού και των σχετικών διατάξεων του αστικού κώδικος, προσόντων για την ίδρυση ενώσεως αθλητικού σωματείων νομού Καρδίτσης και εκπροσωπούντας εν προκειμένου τα κάτοχοι αναγνωρισμένα σωματεία. Πρώτον, Αθλητικό Σύλλογο Καρδίτσης η Αναγέννηση. Δεύτερον, Αθλητικό Σύλλογο Καρδίτσης ο Εθνικός. Τρίτον, Αθλητικό Όπλο Σύλλογο η Καρδίτσα. Αθλητικό Σύλλογο Παναμά ο Ατρόμητος. Πέμπτον, Αθλητικό Όπλο Λεονταρίου ο Λέων. Έκτον, Αθλητικό Όπλο Καρδιτσομαγούρης ο Ηρακλής. Έβδομον, Αθλητικό Επιμορφωτικό Όμιλο Μασχολουλίου η Δόξα. Όγδον, Αθλητικό Σύλλογο Αρτησιανού Οδηγενή. Παρουσία και του Κυβερνητικού Επιτρόπου Επιθεωρητού Σωματικής Αγωγής Νομού Καρδίτσης κ. Γεωργίου Διάκου, συνελθόντες στα γραφεία της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καρδίτσης. Αποφασίζομαι, πρώτον, ιδρύομεν εν Καρδίτσι Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσης, ΕΠΣ, με έδρα την Καρδίτσα, σκοπών την μεταξύ των μελών αυτής απλών φυλάθων σωματείων οργανώσεων, διαδόσιν και εξύψωσιν της αυτοπεδίας του ποδοσφαίρου εν την καθαρός φυλάθλου έννοια καθ' όλη την περιοχή του νομού Καρδίτσας. Δεύτερον, ψηφίζουμε και εγκρίνουμε ως έχει του συνταχθέν καταστατικών συγκείμενων εξ άρθρων 28 υπέρ υπεγράψαμεν συμφώνους ως άρθρων 79 του αστικού κώδικος. Τρίτον, αναθέτουμε στην εκλεγή σαν προσωρινή διοικούσαν επιτροπή όπως με ερημνήσει για την κατανόμω αναγνώριση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας. Εγένετο το παρόν, εξαπλούν υπογεγραμμένων έπεφερ. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο πραγματοποιήθηκε ημέρα Τρίτη, 27/8/1968 και ώρα 2.30 και συνήλθε σε σώμα. Φώτιος Ματθεόπουλος πρόεδρος, Μιχαήλ Παπαμιχαήλ αντιπρόεδρος, Νικόλαος Καραφίλης γενικός γραμματέας, Αθανάσιος Ζησόπουλος ειδικός γραμματέας, Σωτήριος Τίκας Ταμίας, Λάζαρος Τσίτρας Έφορος, Δημήτριος Σαρμύρος Σύμβουλος, Κωνσταντίνος Σιώμης Σύμβουλος και Βασίλειος Μάκου Σύμβουλος. Θα πω λίγα λόγια για τον πρώτο πρόεδρο της ΕΠΣ Καρδίτσας. Ο Φώτης Μάνθος Ματθεόπουλος γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1932. Σπούδασε στο νομικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποφύτησε επιτυχώς το 1969. Διορίστηκε μετά από διαγωνισμό δικαστικός υπάλληλος στο Πρωτοδικείο Καρδίτσης, όπου υπηρέτησε επί 30 χρόνια. Η μεγάλη του αγάπη ήταν ο αθλητισμός και πιο ειδικά το ποδόσφαιρο. Οραματίστηκε τη συνένωση των ποδοσφαιρικών σωματείων Καρδίτσης σε ένα σύλλογο, ο οποίος συστάθηκε ως νομικό πρόσωπο με την υπονομία ΕΠΣ Καρδίτσας, της οποίας και διατέλεσε πρόεδρος τιμής Ένεκεν από το 1968 έως το 1972. Ο Φώτης Μάνθος, όπως ήταν γνωστός, έφυγε από κοντά μας στις 14 Ιανουαρίου του 2007. Καλώς το βήμα την σύζυγο του κ. Μάνθου, την κυρία Αφροδίτη. Συγχωρέστε, είναι αρχή. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιον από τους συναδέλφους σας, ο οποίος κουνέλα να κράσει τον Πούτιν. Θα τον καλέσω να τιμήσει την κυρία Ματθεόπουλου. Εύχομαι να τον δούμε και βουλευτή και υπουργό αθλητισμού σύντομα, τον κύριο Κοτσό. Αν θέλει. Είναι νωρίς ακόμα, διότι ο πολιτικός χωρίς να περάσει από το δικαίωμα αυτοδιοίκηση δεν νοεί. Να με συγχωρούν λοιπόν οι δημάρχοι που είναι οι υπόλοιποι εδώ. Οφείλω δύο κουβέντες στη μνήμη του αγαπητού φίλου και για μένα δασκάλου του Φώτη Μάνθου Ματθεόπουλου.
Εγώ τότε ήμουν νεαρός δημοσιογράφος. Ο Βότης έμπειρος νομικός, ποδοσφαιράνθρωπος, αλλά και κυρίως λάτρης του αθλητισμού στην Καρδίτσα. Είχα την ευθύνη της αθλητικής στήλης του Νέου Αγώνα. Ήρθε και έκανε την πρόταση να παρουσιάσουμε την ιστορία του αθλητισμού δια των στυλών της εφημερίδας. Και εγώ αλλά και ο εκδότης, ο Φώτης ο Αλεξίου, το δεχτήκαμε με πολύ μεγάλη χαρά. Και είναι αλήθεια ότι μέσα από την αγάπη, την νεανική καρδιά που διέθετε ο Φώτης, μέσα σε... σε πάρα πολλές εκδόσεις από το πλούσιο αρχείο του Φώτη του Μαρθεόπουλου παρουσιάσαμε την σύγχρονη αθλητική ιστορία της Καρδίτσας. Ο Φώτης βέβαια εκτός από άνθρωπος του αθλητισμού για μένα ήταν και φίλος, εξαιρετικός φίλος. Και μάλιστα είχαμε την τύχη το πρώτο γυμναστήριο της γυναίκας μου να στεγάζεται στο φίλο του. Οπότε, ανεξάρτητα από τα όσα καλά είπε ο Γιώργος πριν για μένα, είναι και μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά και μεγάλη συγκίνηση να τιμώ τη σύζυγο αυτού του καλού φίλου, του εξαίρετου αθλητανθρώπου, του μεγάλου δασκάλου για μένα, που με τη ζωή του, με το παράδειγμά του, με τη στάση της ζωής του, είναι φωτεινός φάρος για μένα πάρα πολλά χρόνια. Ξέρετε, ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία που πέρασα στη ζωή μου είναι ο Νέος Αγώνας, η δημοσιογραφία. Ένας από τους μεγαλύτερους ανθρώπους που γνώρισα εκεί είναι ο Φώτης ο Μαρθεόπουλος. Η αιωνία του η μνήμη, είμαι βέβαιος ότι τόσο εσείς όσο και τα παιδιά σας είναι εξαιρετικά υπερήφανοι για τον πατέρα τους. Να είστε καλά. Από εδώ, μαμά, από εδώ.